Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στη μία από την τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Το ζήτημα της ακρίβειας είναι το πρώτο πρόβλημα που απασχολεί τα ελληνικά νοικοκυριά. Είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Στις μετρήσεις της κοινής γνώμης, κυριαρχεί αφήνοντας πίσω άλλα ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγοντας την ομιλία του στην προημερησία συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι μύθος ότι η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Η Ελλάδα δεν είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο που αντιμετωπίζουν όλες οι οικονομίες και αυτό οδήγησε στις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν με απότομο τρόπο τα επιτόκια. Αυτό έγινε γιατί υπήρχε ένα παγκόσμιο πρόβλημα ακρίβειας. Το να μιλάμε για ακρίβεια, Μητσοτάκη, είναι επιεικώς παραπλανητικό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ανέδειξε επίσης μία ιδιαιτερότητα με τον πληθωρισμό των τροφίμων στην Ελλάδα, επισημένοντας πως το ποσοστό του ελαιολάδου είναι πολύ υψηλό στη συμμετοχή του πληθωρισμού. Χωρίς το ελαιόλαδο, ο πληθωρισμός των τροφίμων θα ήταν στο 2,8%, παρατήρησε. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως το πιο μόνιμο ανάγχωμα στο πρόβλημα της ακρίβειας είναι οι αυξήσεις στους μισθούς. Δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε πως η πολιτική μας για αυξήσεις μισθών και συντάξεις υλοποιείται με απόλυτη συνέπεια. Παραλάβαμε το βασικό μισθό στα 650 ευρώ, είναι στα 830 σήμερα και θα πάει στα 950 ευρώ, είναι ένα ανάγχωμα. Παραλάβαμε το μέσο μισθό κάτω από 100 ευρώ και θα πάει στα 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Αυτή η κυβέρνηση έδωσε για πρώτη φορά αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους μετά από 14 χρόνια, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στα ακρίβεια. Το λέτε αυτό. Είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Νομίζω σας απέδειξα με συγκεκριμένα στοιχεία ότι η Ελλάδα δεν είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Δεν είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Και μία μόνο ματιά στο χάρτη αρκεί να διαπιστώσει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουν όλες οι οικονομίες, η ευρωπαϊκή, η αμερικανική, και εξάλλου ήταν ο βασικός λόγος που οδήγησε και τις κεντρικές τράπεζες και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ να αυξήσουν με τον πιο απότομο ιστορικά τρόπο τα επιτόκια. Αυτό έγινε διότι υπήρχε ένα παγκόσμιο πρόβλημα ακρίβειας μετά την πανδημία, το οποίο τροφοδοτήθηκε από δύο λόγους, αφενός από τη διαταραχή των εφοδιαστικών αλυσίδων, λιγότερη δηλαδή προσφορά προϊόντων, και αφετέρου από την ενίσχυση της ζήτησης ως αποτέλεσμα των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων που έπεσαν στις ευρωπαϊκές οικονομίες για να στηρίξουμε την κοινωνία και την οικονομία μετά την πανδημία. Αυτός είναι ο γενουσιουργός λόγος για τον οποίο είχαμε αυτήν την έξαρση της ακρίβειας. Και φυσικά η ελληνική οικονομία δεν λειτουργεί σε κενό, δεν μένει ανεπηρέαστη. Και γι' αυτό το να μιλάμε για ακρίβεια, Μητσοτάκη, νομίζω ότι είναι επιεικώς παραπλανητικό. Σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση και προσωπικά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, επιμένοντας ιδιαίτερα στην επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν υποκριτική. Ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση πως ο μηχανισμός των πολυεθνικών σας είναι γνωστός από την έκθεση Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ο Σωκράτης Φάμελος από το Βήμα της Βουλής κατηγόρησε επίσης τον Πρωθυπουργό ότι χανόταν από τη Βουλή για το θέμα της ακρίβειας. «Δεν θα αφήσουμε να κρυφτείτε», είπε χαρακτηριστικά. Αυτή την ώρα στο Βήμα της Βουλής μιλεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Την αγωνία τους για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν χθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιομηχανιών, Μετάλλου και Αλουμινίου, Ευάγγελος Μυτιληναίος, μιλώντας σε εκδήλωση του Συνδέσμου εν ώψη των ευρωεκλογών. «Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Η αλήθεια είναι όμως ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, πασχίζει να βρει το δρόμο της», είπε ο κύριος Παπαλεξόπουλος.
Ο κύριος Μυτιλινέος από την πλευρά του επεσήμανε την έλλειψη μεγάλων Ευρωπαίων πολιτικών και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη, ο οποίος έχει πιστωθεί τη σωτηρία του ευρώ με τη στάση του στη διάρκεια της κρίσης χρέους και το περίφημο «whatever it takes». Θα ήταν εξαιρετική ευκαιρία για την Ευρώπη εάν ο Ντράγκη δεχόταν να αναλάβει την Προεδρία, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μυτιλινέος, με τον κύριο Παπαλεξόπουλο να συμφωνεί. Η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Ευάγγελος Μυτιλινέος, κλονίζεται από την άνοδο αντισυστημικών κομμάτων και ομάδων. Το γεωπολιτικό σκηνικό είναι απειλητικό όσο δεν υπήρξε ποτέ τις πολλές τελευταίες δεκαετίες. Τα οικονομικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντείνονται λόγω της έλλειψης ανταγωνιστικότητας. Με μέση πληρότητα 68,7% έκλεισε το πρώτο τετράμινο του 2024 έναντι 63,9% του 2023 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας. Σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής και Αργοσαρονικού, το ποσοστό αυτό δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, ούτε και ήταν αναμενόμενο, δεδομένου ότι ο προορισμός βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της δημοφιλίας και της ζήτησης και οι αριθμοί αυξήσεων στην πόλη ευημερούν. Όλες οι ανταγωνίστριες πόλεις της Αθήνας το πρώτο τετράμινο του 2024, όπως είναι η Βαρκελόνη, η Μαδρίτη, η Ρώμη, Άμστερνταμ και το Λονδίνο, εμφάνισαν πολύ καλύτερες επιδόσεις στη μέση πληρότητα τετραμήνου που έφτασε έως και 75%. Λειτουργικά κέρδη 33,2 εκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο του 2024 η αεροπορία Αιγαίου από κέρδη 19,3 εκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Ταυτόχρονη αύξηση 17% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης εταιρείας το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι και διαμορφώθηκε στα 268,8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό του πλάνο στο νέο στόλο, έχοντας παραλάβει 7 νέα αεροσκάφη σε σχέση με το Μάρτιο του 2023, ενώ έχει προβεί και σε επέκταση λειτουργικών μισθώσεων, φτάνοντας συνολικά στα 79 αεροσκάφη, με αποτέλεσμα το κονδύλι των αποσβέσεων να έχει αυξηθεί κατά 19% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Κατά 0,2% αναπτύχθηκε η γερμανική οικονομία τους πρώτους μήνες του 2024, ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία. Μετά την πτώση του ΑΕΠ στο τέλος του 2023, η γερμανική οικονομία ξεκίνησε το 2024 με θετικό ρυθμό ανάπτυξης, δήλωσε η Ρουθ Μπραντ, πρόεδρος της Στατιστικής Υπηρεσίας. Όπως μεταδίδει το Reuters, παρά τη μείωση του πληθωρισμού, η κατανάλωση των νοικοκυριών δεν ανέκαμψε το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας πτώση 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι κρατικές δαπάνες ήταν επίσης 0,4% χαμηλότερες από το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία. Μετά από ένα δύναμο δεύτερο εξάμηνο του 2023, οι επενδύσεις στις κατασκευές αυξήθηκαν σημαντικά κατά 2,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό μειώθηκαν κατά 0,2%. Την ευκαιρία να διεκδικήσουν 85 εκατομμύρια ευρώ έχουν οι παίκτες του Eurojackpot στην απόψινή κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ έπειτα από 8 συνεχόμενα jackpot. Η κατάθεση δελτίων πραγματοποιείται αποκλειστικά στα καταστήματα OPAP με τις συμμετοχές να ολοκληρώνονται σήμερα στις 7 το απόγευμα. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4. Μείνετε στην Αυτεμπορική. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Κώστας Καλέτσιος με την εκπομπή On Politics. Καλό σας μεσημέρι.